Φίλοι και φίλες, άλλη μία φύλακτη διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκα προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο Στάρ. Ήταν μια εκπομπή για την αθέατη πλευρά του Ράσου. Με κάποιες καταγγελίες, με κάποιες κρίσεις, με κάποια κριτική. Όταν παρουσιάστηκε η εκπομπή, την άλλη μέρα δέχτηκα από κάποιους έναν πόλεμο. Ένας πόλεμος ο οποίος όμως δεν σήκωνε αντίλογο, διότι παρά τις προσκλήσεις που τους έκανα να έρθουν εδώ στην τηλετώρα, να τα πούμε και αν εμείς κάναμε λάθος και δημόσια να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν έβγαινε πουθενά. Δεν ήρθαν. Σήμερα, ενώ ετοιμαζόταν η εκπομπή, πήρα μία επιστολή από τον πρόεδρο των Ελλήνων Κυρικών, τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Αυγερινόπλο, τον οποίο είχα καλέσει και καλούσα επί μία εβδομάδα να έρθει εδώ, ο οποίος μεταξύ άλλων μου γράφει ότι όσον αφορά την τελευταία εμφάνισή σας στο τηλεοπτικό κανάλι Star και στην εκπομπή του κύριου Τράγκα χωρίς αναισθητικό, και σε όσα με πολύ άνεση και αυτοπεποίθηση είπατε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους: «Πάντα μη έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει», που σημαίνει, όπως καλά γνωρίζετε, ότι όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν είναι προς το συμφέρον. Διαβάζοντας την επιστολή, απαντώ σε ένα σημείο και λέω εις τον πατέρα Βιερινόπλο ότι θα πρέπει να διαβάσει καλύτερα την Αγία Γραφή, διότι το «πάντα μη έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει», ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποίησε για τα τρόφιμα. Και εμείς στην εκπομπή της Star δεν είπαμε για τα τρόφιμα, μιλήσαμε για άλλες καταστάσεις, πικρές μεν, αλλά που θα πρέπει και να τις μιλάμε και να τις εξετάσουμε και να τις καταδικάζουμε, γιατί ίσως έτσι φτάσουμε στη διόρθωση. «Εν ονόμα της κακώς νοουμένης ελευθερίας», συνεχίζει ο πατέρας Αυγερινόπλος, «σταματάτε στο πάντα μη έξεστη, αλλά δεν έχετε δυνατότητα να ξεχωρίσετε το τι συμφέρει και άρα να προλάβετε κακά αποτελέσματα αυτό σας των ενεργειών. Μπορείτε να απαντήσετε στο ποιος είναι σκοπός αυτής της ιδεολογίας και ποια τα αποτελέσματα αυτής της ελεύθερης επιλογής σας. Μπορείτε να βρείτε κάποιο επιχείρημα για να απαντήσετε στο τι καλό προσφέρετε στον τόπο μας, στο λαό μας, στην νεολαία μας. Άλλο αποδηλητήριο. Είμαστε ελεύθεροι να σταλάζουμε δηλητήριο στο γάλα των παιδιών μας, εν ονόματι, επαναλαμβάνω, μιας κακώς νοωμένης ελευθερίας. Αν ταυτίζετε την ελευθερία με τη δηλητηρίαση, με το έγκλημα, αντιλαμβάνεστε σε τι αδιέξοδο οδηγείτε». Πατέρα Βιερινόπλε, ωραία τα λόγια, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εμείς σταλάζουμε δηλητήριο. Και ενώ έχετε όλο αυτό το ύφος, το ωραίο, με τις ωραίες φράσεις, δεν μου λέτε ποιες είναι μέχρι σήμερα οι ενεργές σας εις τον Αρχιεπίσκοπο, εις τους σταγούς της Εκκλησίας, να σταματήσουν αυτά τα οποία εμείς καταγγείλαμε, το δηλητήριο όπως το λέτε στα παιδιά μας? Και τι νομίζετε, πατέρα Βιερινόπλε, ότι τα παιδιά μας είναι στραβά, δεν βλέπουν τα παραπτώματα, δεν γνωρίζουν τι γίνεται εις τους χώρους της Εκκλησίας? Εγώ σας προκάλεσα να έρθετε εδώ πέρα και μετά από εδώ να σας πάρω, να σας πάω σε μερικά πράγματα, σε μερικά κέντρα, για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και συνεχίζει ο πατέρας Αυγερινόπλος λέγοντάς μου ότι ποιος κρύβεται από πίσω μου, ποια πάθη είναι, ποια χρήματα, τι επιδιώκω. Για να τελειώνουμε, πατέρα Αυγερινόπλε, εγώ δεν επιδιώκω τίποτα. Ούτε πάθη κρύβονται, ούτε χρήματα κρύβονται. Διότι εμείς έχουμε αποδείξει από αυτό εδώ το σταθμό
ότι αγαπάμε, σεβόμεθα, υπηρετούμε, μαχόμεθα για την Ορθοδοξία. Και αυτά που κάνουμε εμείς έπρεπε να τα κάνετε εσείς από καιρό. Βέβαια, είστε στο κλίμα της Αρχιεπισκοπής και δεν μπορείτε να σηκώσετε φωνή ούτε για τους δεσποτάδες, ούτε για άλλους επικεφαλείς. Λοιπόν, απόψε, φίλοι και φίλες, έχω κοντά μου δύο προσωπικότητες του θεολογικού κόσμου, δύο ορθόδοξους, οι οποίοι δεν δίστασαν να έρθουν εδώ να μιλήσουν στην εκπομπή και εάν, όπως θα βγει από τις ερωτήσεις που θα τους κάνω, αποδειχθεί ότι εγώ είχα άδικο, όχι κρίνοντας, εγώ δεν κρίνω, εγώ ανέφερα περιστατικά και θα μπορούσε βέβαια η Ιερά Σύνοδος και τα αρχεία ή στο Συνοδικό Δικαστήριο να δει πόσες περιπτώσεις έχουν φτάσει εκεί, πόσες είναι κοιμισμένες εν υπνώση και πόσες βέβαια έχουν πάρει το δρόμο της παραγραφής και πόσους κατά καιρούς επαναφέρουμε, αλλά και πάλι τονίζω, εγώ λέω περιστατικά. Δύο λοιπόν άνθρωποι, δύο στελέχοι της Ορθοδοξίας και της θεολογίας στον τόπο. Ο ένας κληρικός, ο πατέρας Δημήτριος Κλούτσος, γνωστότατος για την παρουσία του, την έντονη παρουσία του στα ορθόδοξα πράγματα και στην ορθόδοξη πορεία του τόπου, που δεν λογαριάζει, παπάς που θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα, και ο άλλος, ο γνωστότατος θεολόγος, ο κύριος Νικόλαος Σωτηρόπλος, άνθρωπος που έχει επιχειρήσει, όπως ομολογούν εκλεκτοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και με παγκόσμιο κύρος άλλοι μελετητές Ορθοδοξίας, συγγραφές βιβλίων με τα οποία επιχειρεί να αναλύσει τα δύσκολα κείμενα της Αγίας Γραφής και τις προεκτάσεις όλων αυτών των κειμένων, αλλά άνθρωπος ο οποίος από τον Άβωνα οργώνει όλη την ανθρωπότητα κηρύσσοντας το Λόγο του Θεού. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλε. Θα ήθελα να αρχίσω από σας για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω από σας, πατέρα Δημήτρη. Πρέπει να γίνεται κριτική. Πρέπει να φέρνουμε στο φως πράξεις που βρωμίζουν το ράσο, πράξεις οι οποίες λερώνουν την Ορθοδοξία. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Μιχαλόπουλε, ως διευθυντή του λεπτικού αυτού μέσου που έχετε δώσει τη ζωή σας και εδώ, να σας συγχαρώ, διότι είστε το μοναδικό σχεδόν κανάλι που μεταδίδει πληροφορικώς την αλήθεια, την ορθόδοξη αλήθεια που τόσο ανάγκη την έχει η Ελλάδα αλλά και όλος ο κόσμος. Να συνεχίσετε το έργο σας, διότι πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες σας παρακολουθούν και κληρικοί και λαϊκοί. Μερικοί ίσως να μην μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι, αλλά μιλεί η καρδιά τους όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη απόψη να με καλέσετε εδώ στο τιμητικό αυτό τηλεοπτικό μέσο που τόσο ανάγκη το έχει η Ελλάδα σήμερα αλλά και όλος ο κόσμος. Και σας απαντώ ευθέως ότι όχι μόνο επιτρέπεται ο έλεγχος, ο καλόπιστος έλεγχος της αγάπης δια της Αγίας Γραφής, αλλά και επιβάλλεται να γίνεται και από τους ποιμένας της Εκκλησίας αλλά και από τους ποιμενωμένους της Εκκλησίας μας. 41 χρόνια που έχω κληρικός και άλλα 10 χρόνια που επερέτησα ως κατηχητής στην Εκκλησία μας, αυτό έχω καταλάβει, ότι το μεν καλό να το επαινούμε, αυτό λέει η Αγία Γραφή, το δε καλό να το ψέγουμε. Το κακό. Το κακό το οποίο έχει επικρατήσει σχεδόν. Και όλοι οι μεγαλοσκήμονες
κληρική και λαϊκή, να μου επιτραπεί αυτό να το πω, όχι μόνο δεν θέλω να δουν την αλήθεια κατάματα και να απαντήσουν στο κακό αρμοδίως, διότι μπορεί η διοίκηση της εκκλησίας να κάνει το καθήκον της, το οποίο δεν το κάνει, εννοώ σαν διοίκηση της εκκλησίας, γιατί η εκκλησία υπάρχει και θα υπάρχει, έστω και από ανθρώπους που θεωρούνται σήμερα ότι είναι στο περιθώριο. Αλλά εκεί ευρίσκεται η εκκλησία, σε έναν παπά που τον διώχνουν και τον διώκουν, σε έναν επίσκοπο που εφίσταται κι αυτό στα πάνδυνα γιατί θέλει να ζήσει μέσα στην εκκλησία, σε ένα λαϊκό που τα παίζει όλα για όλα για να προσφέρει την αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί βρίσκεται η εκκλησία, κύριε Μιχαλόπουλε, και συνεχίζει η εκκλησία να κάνει το έργο της. Και πολύ συγκινήθηκα που ύστερα από πολλά χρόνια που σας είδα απόψη, που πληροφορήθηκα ότι ζείτε μυστηριακή ζωή. Και αφού ζείτε μυστηριακή ζωή ενσυνειδήτως ως Ορθόδοξος Έλληνας Χριστιανός, έχετε το δικαίωμα όχι μόνο να ζήσετε την αλήθεια, αλλά και να την προσφέρετε, και να την προσφέρετε με αυτό το μέσο που ο Θεός επέτρεψε να έχετε στα χέρια σας, μαζί με τους εκλεκτούς σας συνεργάτες, σε αυτό το βασανισμένο λαό, σε αυτόν τον προδομένο λαό, σε αυτόν τον λαό που σήμερα σχεδόν είναι θύμα ενός κομματιού ψωμιού. Πατέρα Δημήτρη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως όμως, λέγοντας αυτά, γιατί αυτή είναι και η κυρία αφετηρία της κατηγορίας, μήπως λέγοντας αυτά, μήπως ομολογώντας όλα αυτά, κάνουμε κακό στην Εκκλησία? Αντιθέτως, κάνετε καλό, διότι αυτά που δημοσίως γίνονται, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, και πράττονται, πρέπει και δημοσίως να ελέγχονται. Ο βασιλεύς του Άγωνος το λέει αυτό, δεν το λέω εγώ, ανάξιος και αμαρτωλός. Αλλά αυτά που δεν τρέπονται οι άνθρωποι να τα κάνουν τώρα, κληρικοί και λαϊκοί, πρέπει να ελέγχονται και από το κληρικό, πολλο δε μάλλον, αλλά και από το λαϊκό. Και εσείς είστε ένας στέλεχος της Εκκλησίας, σαν λαϊκός αυτή τη στιγμή, που προσφέρετε τον εαυτό σας. Και να μου επιτρέψετε πάλι να σας συγχαρώ, διότι ξεσκεπάζετε τη βρωμιά, η οποία είναι ξεσκεπασμένη βρωμιά, και πρέπει να ελεγχθεί επιτέλους για να ληφθούν μέτρα. Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και λυπή, φόβον έχωση. Πώς θα έχει φόβο ο άλλος μετά, εάν δεν ελέγξουμε το κακό? Και παίρνει την πατηρίτσα και μεθάει, από πρεσβύτερος γίνεται επίσκοπος και μεθάει και δεν ξέρει τι κάνει. Και όπως με έλεγε ο Άγιος Φλωρίνης προετών που κάναμε συμπνευματισμό, μου λέει: πατέρα μου, προσεύχω, γιατί η επισκοπική εξουσία μεθάει, να μην τα βάζω με τα παπαδάκια, αλλά να τα βάζω με τους ισχυρούς της ημέρας, και όπως το κάνει παρά τα 88 του χρόνια μέχρι σήμερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άσχετο τώρα αν μερικοί διαλόγους συμφερντολογικούς δεν τον θέλουν να τον αναγνωρίζουν ως έναν ιεράρχη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του πλέον από 50 χρόνια στο έθνος και στην Εκκλησία. Κύριε Σωτηρόπουλε, το ίδιο ερώτημα ισχύει και για εσάς. Μας κατηγορούν, και ειδικά εμένα βέβαια, που κάνω τέτοιες εκπομπές, που καταγγέλλω τόσο από εδώ όσο και από την εφημερίδα μου, ναι, που καταγγέλλω διάφορους και διάφορα σκάνδαλα, τα οποία δημοσιοποιούνται, τα οποία γνωρίζει ο κόσμος, αλλά που μπαίνει κάποιον υστέρι. Μήπως δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι καταγγελίες, μήπως πρέπει να πνίγονται, διότι έτσι κάνουμε κακό στην Εκκλησία? Και πέστε μου, πώς αντιμετωπίζετε εσείς, ο πανορθόδοξα θεολόγος, μέσα από τις γραφές, το θέμα αυτό? Κύριε Μιχαλόπουλε, και εμείς πολλές φορές δεχόμεθα ενστάσεις ως προς το θέμα του ελέγχου. Πάρα πολλές φορές. Και επικαλούνται συνήθως όσοι δεν συμφωνούν με τη γραμμή του ελέγχου το λόγο του Κυρίου: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Αυτό το λόγο θα τον έχω ακούσει πάνω από χίλιες φορές. Όμως άλλο η καταγγελία. Πάνω από χίλιες φορές. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ο λόγος αυτός παρερμηνεύεται από τους ανθρώπους. Το κρίνω μέσα στη γραφή έχει πάνω από 15, περίπου 15 σημασίες.
εδώ έχει τη σημασία του κατακρίνω. Γι' αυτό λέει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δηλαδή μη κατακρίνετε για να μην κατακριθείτε. Και στο, έτσι το λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, προσθέτει μη καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Ολοφάνερο ότι πρόκειται για κατάκριση. Δηλαδή να κρίνουμε από κακία, από εμπάθεια, να θέλουμε το κακό του άλλου, να, να προδικάζουμε για υπολογισμούς, να προδικάζουμε την απώλειά του, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί και ο μεγαλύτερος Μπαρτολός εγκληματίας μπορεί αύριο να μετανοήσει και να σωθεί. Αλλά την παρούσα κατάσταση όμως θα την κρίνουμε. Γι' αυτό μας έδωκε ο Θεός την κρίση. Ο Χριστός, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και το 7ο κεφάλαιο, είπε ότι μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαία κρίση κρίνατε. Να μην κρίνετε επιπολαίως, να μην κρίνετε άδικα, αλλά δίκαια να κρίνετε. Ναι. Ο ίδιος ο Χριστός προκαλούσε τους Ιουδαίους να τον κρίνουν και να τον ελέγξουν ακόμη. Θεός είναι, Θεάνθρωπος. Και έλεγε τι σε λέγει με περί αμαρτίας. Εντάξει, εσείς που μου σκοπείτε τη ζωή μου, πέστε μου ποιος μπορεί να με ελέγξει και να αποδείξει ότι είμαι ένοχος αμαρτίας. Και ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός δέχεται κριτική, δέχεται έλεγχο. Και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη εκεί στον Ισαΐα βλέπουμε τον Θεό να προκαλεί τους ανθρώπους και να λέει δεύτε και διαλεχθόμενοι, διελεγχθόμενοι κατά μια άλλη γραφή. Λάτε να τα πούμε και να μου πείτε τι κακό βρίσκεται σε μένα, λέει ο Θεός. Δέχεται ο Θεός κριτική και δεν θα δεχτούν οι άνθρωποι. Γιατί μας έδωκε ο Θεός την κρίση? Γιατί μας έδωκε το μυαλό? Για να κρίνουμε, να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι άσχημο. Ναι. Αυτός είναι ευσεβής, αυτός είναι ασεβής, αυτός είναι σκανδαλοποιός, φυλαχτείτε κλπ, μην παρασυρθείτε κλπ. Λοιπόν, έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε και όπως είπε ο πατήρ Δημήτρος, όχι απλώς δικαίωμα. Έχουμε καθήκον, το λέει η Αγία Γραφή και δεν το λέει μόνο για κληρικούς. Αυτό που είπε ο πατήρ Δημήτριος, το παραγγέλει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τους αμαρτάνοντας, αυτούς οι οποίοι ασεβούν δημοσίως, λοιπόν, και σκανδαλίζουν το λαό. Αυτούς λέει να τους ελέγχεις ενώπιον όλων δημοσία για να φοβούνται και οι άλλοι, να συμμαζεύονται και οι άλλοι. Αλλά έχουμε και προτροπή προς το λαό του Αποστόλου Παύλου, προς τους απλοϊκούς ανθρώπους, τους πιστούς όμως, που λέει ότι μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης στους κότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Μάλλον δε και ελέγχεται. Και εκεί λέει ότι όταν ελέγχεται μια πράξη μπορεί να προκύψει διόρθωση και να προκύψει καλό από τον έλεγχο. Στον Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δίνει εντολή και του λέει αναβόησον εν ισχύει, φώναξε δυνατά, ο σάλπιγγα ύψωσον την φωνή σου και ανάγγελον το λαό μου τα αμαρτήματα αυτών και το οίκο Ιακώβ τας ανομίας αυτών. Ο Θεός το λέει αυτό. Λοιπόν, και ο Ισαΐας έλεγε με γλώσσα δρυμητάτη. Ουε έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών ή άνομος, σπέρμα πονηρών κλπ. Και τους ελέγχει και λαό και τους άρχοντες. Άρχοντες λέει Σοδόμων, έτσι τους ονομάζει. Λαός Γομόρας, με εκφράσεις δηλαδή πολύ ζωηρές. Ο Δανιήλ ήταν ένα παιδάριο. Παιδάριο ήταν. Και όταν οδηγούσαν οι ασύνετοι εκεί οι Ισραηλίτες, μια συκοφαντημένη Ισραηλίτισσα στον τόπο της εκτελέσεως, χωρίς να αποδειχθεί η ενοχή επί τη βάση μαρτυριών κλπ, τους σταμάτησε και τους λέει «Πού πάτε» λέει, «Πώς πάτε ακατάκριτοι να εκτελέσετε μια Ισραηλίτισσα, φέρτε» λέει τους δύο πρεσβυτέρους, τους κριτάς που την συκοφάντησαν και τους σύλλεξε. Τους απέδειξε ότι ήταν συκοφάντες και τους μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα. Στον έναν από αυτούς είπε «Πεπαλαιωμένε ημερών κακών, σε κριτή του Ισραήλ». «Πεπαλαιωμένε ημερών κακών», δηλαδή παλιόγερε. Λοιπόν, του λέει «Ο Θεός σε έχει δώσει εντολή στον άγγελο και θα σε σχίσει». Και στον άλλον είπε «Θα σε πρίσει, θα σε πριονίσει». Λοιπόν, στον προφήτη Μαλαχία ο Θεός ελέγχει τους κακούς κληρικούς, γιατί πάντοτε υπήρχαν και οι κακοί. Πάντοτε υπήρχαν οι καλοί, πάντοτε και οι κακοί. 12 είχε ο Χριστός, ένας ήταν σκάρτος. Λοιπόν, τώρα το ποσοστό μάλλον είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, τους ελέγχει με πολύ φοβερή γλώσσα. Τι λέει? Θα πετάξω, λέει, στο πρόσωπό σας ένιστρο, πατσά δηλαδή.
επειδή ο Πατσάς περιέχει τις ακαθαρσίες, τα περιτώματα. Θα πετάξω στα πρόσωπά σας το ένιστρο, τον Πατσά, λέει ο Θεός στους κακούς ιερείς. Η Γραφή χρησιμοποιεί πολύ τολμηρές εκφράσεις. Ο Στέφανος ήταν λαϊκός, δεν ήταν. Ένας τραπεζάρης ήταν. Αυτό λένε και οι ιεροί κανόνες εκεί. Ήταν διάκονος, όχι με ιερατική έννοια, αλλά με την έννοια ότι διακονούσε σε τραπέζα. Τραπεζάρης, λαϊκός. Και ήλεγξε το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων. Αρχιερείς, ιερείς, πρεσβυτέρους, γραμματείς, αυτούς που αποτελούσαν το Μέγα Συνέδριο του Ισραήλ, την Ιερά Σύνοδο του Ισραήλ, θα λέγαμε. Με γλώσσα φοβερή, σκληροτράχυλη, απειρίτμητη την καρδία, προδότε και φωνή του δικαίου κλπ. Κλπ. Δεν το έκανε από εμπάθεια, γιατί την ώρα που αυτοί εφρίαξαν και τον έβγαλαν από το συνέδριο και τον λιθοβόλησαν, γονάτισε και προσευχόταν για αυτούς. Από αγάπη το έκανε, για να τους φέρει σε συνέστηση για το έγκλημα της χριστοκτονίας και τα εγκλήματα των προφητοκτονιών τα οποία είχαν ενεργήσει άλλοτε. Αυτό που λέτε, μήπως προέρχεται σκάνδαλο από τον έλεγχο. Είναι φυσικό να σκανδαλίζονται ορισμένοι. Ιδίως άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσηροί τύποι, είναι περιδεοί συνειδήσεις, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει ο έλεγχος. Όπως είναι αναγκαίο ο γιατρός να κάνει την εγχείρηση. Βλάπτεται η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν βλάπτεται. Μπορεί να βλάπτεται μερικοί νοσηροί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία δεν βλάπτεται. Η Ορθοδοξία ωφελείται. Λοιπόν, όπως ο γιατρός είναι υποχρεωμένος για να σώσει τον ασθενή, λοιπόν, να βυθίσει τη χειρουργική μάχηρα και να πετάξει έξω τα σάπια, να πετάξει έξω ένα νεφρό. Βέβαια, απώλεια είναι να πετάξει ένα νεφρό έξω. Πόνος είναι κλπ. Περιπέτεια είναι. Αλλά για να πετάξει το νεφρό έξω, θα σαπίσει όλος ο οργανισμός. Έτσι και όταν γίνεται έλεγχος, γίνεται μία φθορά. Είναι ψυχές που σκανδαλίζονται. Αλλά λοιπόν η ωφέλεια είναι μεγαλύτερη. Και όταν γίνεται ένας πόλεμος, έχουμε φθορά, έχουμε απώλειες. Τραυματίζονται άλλοι, σκοτώνονται άλλοι. Αλλά αν δεν γίνει ο πόλεμος και δεν πολεμήσουμε για την πατρίδα, θα χαθεί ολόκληρο το έθνος. Κύριε Σωτηρόπλε, στην πορεία, στην νεότερη πορεία της Ορθοδοξίας, στα Βυζαντινά χρόνια, ναι, με τους Πατριάρχες. Και μεταξύ με όλο αυτό το κίνημα το οποίο έγινε της Ορθοδοξίας, όπου και υπήρξαν και πάρα πολλοί Άγιοι και είχαμε νεομάρτυρες, μάρτυρες, έχουμε περιπτώσεις όπου η κριτική ήταν εμφανής και ήταν παραδεκτή. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πολύ ελεκτικοί τύποι. Όπως ήταν οι προφήτες, οι Απόστολοι μετά, οι προφήτες ήταν οι πιο ελεκτικοί από όλους. Ναι. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάφορτη από το στοιχείο του ελέγχου. Του ελέγχου. Και η Καινή έχει διαθήκη έλεγχο, μέχρι σημείο ώστε ο λαός σε μια περίπτωση κάθισε στο σκαμνί, στο εδόλιο του κατηγορουμένου ποιον. Όχι απλώς ένα παπά ή ένα δεσπότη. Έναν Απόστολο και μάλιστα τον κορυφαίο από τους 12, τον Πέτρο. Όταν ο λαός νόμισε ότι ο Πέτρος σε κάποια περίπτωση δεν ακολούθησε σωστή γραμμή, σωστή τακτική, λοιπόν, απέναντι των εθνικών, τον κάθισαν στο σκαμνί οι χριστιανοί. Και δεν είπε ο Πέτρος, εγώ είμαι Απόστολος. Εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό μόνον. Δεν έχετε δικαίωμα να μικρύνετε. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Πέτρος. Κάθισε ταπεινά κάτω και κρίθηκε, απολογήθηκε, έδωκε εξηγήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος είναι ο μεγαλύτερος πατέρας, ο οικουμενικότερος διδάσκαλος της Εκκλησίας κλπ. Και είναι ο ελεγκτικότερος όλων των πατέρων. Ο μεγαλύτερος είναι και ελεγκτικότερος όλων. Όπως ο πρόδρομος, ο συνονοματός του, ο συνωνυμός του. Ο Χρυσόστομος έλεγε αυτό που είπε ο πατήρ Δημήτριος, τα δημοσία λεγόμενα και πρατώμενα και σκανδαλίζοντα των λαών, αυτά και δημοσία ελέγχομεν. Γι' αυτό επίσης έλεγε, έγιναν τα άνω κάτω μέσα στην Εκκλησία. Δεν ήταν και τότε ευχάριστη η Εκκλησία. Πέρασε πολλές τρικυμίες η Εκκλησία. Γι' αυτό έγιναν τα άνω κάτω μέσα στην Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, διότι ούτε ελέγχομαι, ούτε ελεγχόμεθα. Και να ελέγχομαι πρέπει, και να ελεγχόμεθα πρέπει. Έκανε μια περιοδία στην Μικρά Ασία ο Χρυσόστομος και καθήρισε μερικούς αναξίους επισκόπους και μερικούς αναξίους ιερείς, και από τότε άρχισε η μεγάλη περιπέτειά του, που του τύχησε 2-3 εξουρίες και θάνατο έξω από την επισκοπή του. Από την Αρχιεπισκοπή του. Λοιπόν, ο Ισίδρος ο Πυροσώτης, που εορτάζαμε προημερών, μία από τις ευγενέστερες μορφές της Εκκλησίας, φίλος δε πολύ και θειασώτης του Ιερού Χρυσοστόμου, ήταν ελεγκτικότατος πατέρας. Μας άφησε πλήθος επιστολές
ήλεγχε κοσμικούς άρχοντες, πολιτικούς άρχοντες, ήλεγχε εκκλησιαστικούς άρχοντες και του λένε ποιος εσύ και μας ελέγχεις. Και η απάντηση ήταν και τα μέτρα ημών επιστάμεθα και ελέγχει τους κακούς προβεβλήμεθα. Και τα μέτρα μας ξέρουμε και μας έχει προβάλει, λέει ο Θεός, να ελέγχουμε τους κακούς. Έτσι απήντησε. Ο Μέγας Αθανάσιος, στήλος της Ορθοδοξίας, τι έλεγε. Αγνοούσιν, αγνοούντας διδάξομεν, κακουργούσιν ουκ επιτρέψομεν. Αυτούς οι οποίοι έχουν άγνοια θα τους διαφωτίσουμε. Αυτούς οι οποίοι είναι κακοποιά στοιχεία και θέλουν να υπονομεύουν την Εκκλησία κλπ. Αυτούς δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν τα έργα αυτά, τα κακουργήματα εις βάρος της Εκκλησίας και τα σκάνδαλα. Ο λαός, παλαιότερες εποχές, μέσα στους ναούς καθερούσε αναξίους κληρικούς μέχρι πατριάρχες. Έξω κλήρων φόραζε, νέων κλήρων, έξω κλήρων, νέων κλήρων. Πώς έφτασε μέχρι συμπόν η Εκκλησία, πώς έφτασε μέχρι συμπόν η Ορθοδοξία. Δόθηκαν μεγάλοι αγώνες στο παρελθόν. Επί της εποχής του Χρυσοστόμου, διωκόταν ο Χρυσόστομος, είπαμε, για τον έλεγχο που έκανε προς τα ανάκτορα, προς τον κλήρο κλπ. Χιλιάδες λαός υπερίσπιζε τον Χρυσόστομο και εισέβαλαν μέσα στις συναθρήσεις του λαού, των υποστηρικτών του Χρυσοστόμου, εισέβαλαν τα στρατεύματα και πελέγησαν εκατοντάδες ανθρώπους. Αιματηρά γεγονότα, φοβερά μάχη δινόταν για την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Τι λέει ο ιερεύς, ότι αγιάζει ο Κύριος ποιους, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του. Δηλαδή εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ομολογώντας την αλήθεια να υπάρχει συγχρόνως αυτό να εκλαμβάνεται ως ένα δικητήριο και ειδικά για την νεολαία. Όχι, όταν ασκούμε τον έλεγχο από πόνο για την Εκκλησία, από αγάπη για την Εκκλησία, από πόθο διορθώσεως, καλυτερεύσεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων, λοιπόν, δεν μπορεί να μας κατακρίνει κανείς. Δεν μπορεί να μας κατακρίνει κανείς. Έπειτα, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν πάμε να φέρουμε στο φως μυστικά πράγματα. Τα μυστικά ο Θεός τα ξέρει κι αυτοί. Εδώ ελέγχονται πράγματα τα οποία δεν είναι κρυμμένα, όπως είπε πρωτήτερα ο πατήρ Δημήτριος. Είναι τα δημοσίως λεγόμενα και πρατώμενα. Είναι πράγματα δηλαδή γνωστά, σκάνδαλα γνωστά. Δεν πάμε να βγάλουμε ένα μυστικό τέλος πάντων ενός κληρικού στη φόρα που λέμε. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά όταν είναι φανερά αυτά τα πράγματα, όταν κατασκανδαλίζουν το λαό, τότε δεν πρέπει να μιλήσουμε για την ταλέπορη την Εκκλησία. Και για τους ιδίους τους σκανδαλοποιούς. Και για τους ιδίους τους σκανδαλοποιούς. Μήπως μετανοήσει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως μπει δηλαδή κάποιος φραγμός. Βεβαίως. Κάπου μπορεί να μετανοεί και κανείς από αυτούς. Γιατί. Πατέρα Δημητρία, υπηρετείτε, είστε με το σχήμα πόσα χρόνια είπατε. 41 χρόνια. 41 χρόνια κληρικός. Πέστε μου, γιατί φτάσαμε εδώ, σε αυτό το σημείο, ώστε να υπάρχει πλέον ανάγκη να γίνεται αυτή η κριτική. Η Εκκλησία, η Εκκλησία, η Ζώσα Εκκλησία, την οποία βέβαια ξεχωρίζουμε από τον κλήρο, από το ράσο, το ξεχωρίζουμε. Και άλλο η Εκκλησία του Χριστού βέβαια, εκεί είναι το ράσο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι χωλαίνει η Εκκλησία του Χριστού από ανάξιους ιερείς. Γιατί φτάσαμε τώρα τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μπορώ να πω τα τελευταία 15 χρόνια, σε τέτοιους να διασύρεται έτσι το ράσο. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να περιφέρονται κληρικοί τα βράδια, φτάσαμε σε σημείο να πιάνουμε κληρικούς, αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες, αυτά που φτάνουν στα συνοδικά δικαστήρια, αυτά που βλέπουμε καθημερινής βάσης και τα βλέπετε και τα ξέρετε κι εσείς, ας πούμε. Και φτάσαμε και σε σημείο να μου λένε, προχτές είχα μια ομολογία ενός νέου σχετικά αρχιμανδρίτη, αλλά πάρα πολύ πιστού, τρέπουμε μου λέει που βγαίνω έξω, με κοιτάνε ύποπτα, κοιτάνε το ράσο. Και γιατί φτάσαμε έτσι, ενώ παλαιότερα ήταν διαφορετικά, ο κόσμος είχε ένα σεβασμό στο ράσο, πίστευε, το ίδιο πιστεύει και τώρα θέλω να πιστεύω, και ίσως και τώρα στις τραγικές αυτές εποχές που ζούμε, με πιο αναγκαιότητα μέσα του να πιαστεί απάνω από το θείο. Αλλά γιατί τώρα, εδώ που φτάσαμε έτσι. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μιχαλόπουλε, να επανέλθω σε αυτό που είπε ο αδερφός ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο Ιεραπόστολος. Ανέφερε τον Μεγάλο Πατέρα
τον Ισίδωρο τον Πυλωσιώτη που γιορτάσαμε στις 4 Φεβρουαρίου, ο οποίος έλεγε «Πέφε και γάρ το άρχοντα, εξομονήστε και το αρχόμενο». Εφόσον πέφτει το κεφάλι του σώματος, πέφτει και το σώμα, πεθαίνει. Εφόσον μέσα στην οικογένεια πέφτει ο πατέρας και η μητέρα, πέφτουν. Πέφτουν και τα παιδιά. Εφόσον μέσα σε μια κοινωνία πέφτει ο επικεφαλής. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν πέσει, αν μη όλοι, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία και του κλήρου και του λαϊκού στοιχείου που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ακριβώς ο προφήτης, ο Ιερεμίας, είδε και τότε των διαφθαρμένων κλήρων, αλλά και στο μέλλον τι θα γινόταν, και λέει «Ποιμένες πολύ στο...» Διεύθυραν των αμπελώνων. Ναι. «Ποιμένες πολύ διεύθυραν των αμπελώνων, εμόλυναν τη μερίδα μου, έδωκαν τη μερίδα μου την εκλετή εις έρεμον άβατων τόπων. Ετέθη εις αφανισμόν απολίας». Έδωσαν δηλαδή το εκλεκτό μου αυτό αμπέλι, τον εκλεκτό μου αυτών λαών, τον παρέδωκαν αυτοί οι ποιμένες, οι διαστραμμένοι ποιμένες, οι άπιστοι ποιμένες, οι που ήρθαν να τακτοποιηθούν επαγγελματικώς και τότε, αλλά και τώρα, σήμερα στην εποχή μας, γιατί ζούμε σήμερα τη σημερινή αυτή τραγική και κομική, να μου επιτραπεί, εποχή, διότι ακριβώς εμείς οι ποιμένες δεν ποιμένουμε. Ποιμένουμε για αυτούς. Να θυμηθώ την επιστολή, την καθολική επιστολή του αδελφοθέου Ιούδα, 12 και 13 στίχο. Εκεί μας λέγει μοιάσματα ο Απόστολος Ιούδας. Πάμε, λέει, τρώμε στις τράπεζες, συνευοχούμενοι και είμαστε τα μοιάσματα, έχουμε μια, ποιμένομαι αυτούς και όχι το ποίμιον. Είμαστε νεφέλη άνεδροι, δέντρα άκαρπα, λέει, φθινοπορεινά, που τρεις έχουμε αποθάνει. Γι' αυτό ακριβώς ζούμε αυτή την κατάσταση σήμερα και όσοι πονούμε, αδελφέ μου Γρηγόρη, όσοι πονούμε ελέγχομαι. Παίρνουμε το νηστέρι στα χέρια. Δεν δίνουμε ασπιρίνες. Ένας καλός χειρουργός γιατρός, όταν βλέπει τον άρρωστό του να κινδυνεύει, δεν δίνει ασπιρίνες. Παίρνει το νηστέρι. Και εμείς παίρνουμε το νηστέρι δια του καλοπίστου, της αγάπης του Θεού, ελέγχου, και λέμε, δεν πάμε καλά. Αυτά τα έχουμε γράψει, τα έχουμε υποστεί σε δικαστήρια που ελέγξαμε και περάσαμε περίπου 25 των αριθμών, με τραπεί να το πω αυτό. Λοιπόν, ποινικά και εκκλησιαστικά μας έστειλαν επίτηδες οι Μητροπολίτες ή ο Μητροπολίτης, ο οικείος Μητροπολίτης στη Θεσσαλιότητα, ο Θεός να τον αναπαύει, που μου είχε χειροτονήσει με τα χέρια του. Με έστειλε επίτηδες, λοιπόν, το περιβάλλον το περισσότερο, λοιπόν, στα ποινικά πολιτικά δικαστήρια να πάρουν κάποια απόφαση να τη χρησιμοποιήσουν στα συνοδικά δικαστήρια. Έφτασα μέχρι καθαίρεση. Αλλά ο Μακαριστός Ελευθεροπόλεως, ο Μακαριστός ο Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Νιν Φλωρίνης που ήταν ιεροκήρυξ Αθηνών, λοιπόν, και άλλοι ιεράρχες, ο Σεβαστιανός ή μάλλον ο Κωνσταντίνος, ο Διδημοτήχο που ήταν στα συνοδικά δικαστήρια τότε, λοιπόν, είχε πάρει το μέρος της αληθείας και φυσικά απόδωσαν το δίκιο σε έναν απλό παπά. Τα είχαμε τα θηρία να τα βγάλουμε πέρα. Βέβαια η πολιτεία δεν έχω παράπονο. Η πολιτεία δεχόταν απλώς τις αιτήσεις και τα δικαστήρια δεχόταν τις αιτήσεις. Και μόνο σε ένα δικαστήριο ο Νιν ήταν πρωτοδίκης τότε και ήταν στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ως πρωτοδίκης Καρδίτσης, ο Νιν πρόεδρος του Αρίου Πάγου ήταν καταδικαστικός. Αλλά και αυτή την απόφαση εφέτη την πέταξαν πέρα, διότι είδαν το δίκιο, το ότι συμπαραστάθηκαν στο λαό, γιατί ο κληρικός, αδελφέ Γρηγόρη μου, δεν πρέπει να είναι μόνο για τα πνευματικά, πρέπει να ενδιαφερθεί και για τα υλικά, γιατί ο άνθρωπος έχει και στομάχι. Όπως ενδιαφέρθηκε ο Κύριός μας, ο Διευθυντής της Εκκλησίας μας. Όχι βέβαια να ασχολείται με αυτά κυρίως, θα ασχοληθεί με τα πνευματικά, αλλά θα βρει τον αδελφό Γρηγόριο, τον αδελφό Νικόλα και ούτω καθεξής, να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα και θα παρακολουθεί να δει. Τα τηρούν αυτά τα πράγματα όπως πρέπει, να δικαιώνεται ο λαός, να μην στερείται ο λαός όπως στερείται σήμερα ο λαός. Λοιπόν, είχα συμπαρασταθεί το λαό στην περιοχή 11.000 λαό στα χωριά τότε με τα έργα του Μέγδου Βανίν Νικολάου Πλαστήρα και Καρός, το ονόμασαν λίμνη του
Νικολάου Πλαστήρα τεχνική και το έργο όλου, γιατί εκείνος του είχε εμπνευστεί, ο τίμιος αυτός στρατηγός και ο τίμιος αυτός πρωθυπουργός της Ελλάδος που ετοίμησε την Ελλάδα. Δεν την ετοίμασε όπως την ετοιμάζουν σήμερα την Ελλάδα, η τούτη όλων των κομμάτων, να μου επιτρέπει να πω. Λοιπόν, και ενώ είχε έρθει τότε πρωθυπουργός και με δικαίωσε και δικαίωσε το λαό αυτόν, τι ζητούσε, λοιπόν, ο Καραμαλής, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτοί θέλησαν αυτεπαγγέλτως να με διώξουν ότι εξήγηρα το λαό εναντίον της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Και πρωτοβαθμίως, πρωτοδίκως ήταν πρόεδρος, ο επαναβάνω νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου, τον έχω συγχωρέσει, δεν έχω τίποτα μαζί του απολύτως και συνεργαστήκαμε αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Λοιπόν, δήλωσε κόλλημα ο Μοσκολέας που ήταν πρόεδρος πρωτοδικών, γιατί δεν ήθελε να με καταδικάσει. Εκείνος ήταν καταδικαστικός, τέλος πάντων η ανθρώπινη αδυναμία και αυτή, και πήγα στο εφετείον με ηθώσαν πανηγυρικός, διότι ακριβώς εγώ προσέφερα υπηρεσίες σαν κληρικός, όχι εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου, αλλά σαν κληρικός της Εκκλησίας προσέφερα υπηρεσία και στην πολιτεία και στην Εκκλησία, για να μπορέσει αυτός ο λαός να ευεργετηθεί και να λέει δόξα σε ο Θεός ότι η Εκκλησία μας είναι στο πλευρό μας. Λοιπόν, και την επομένη είχα ένα άλλο δικαστήριο πάλι, γιατί τότε είχε έρθει ο νυν Φορίνης, ήταν ιεροκήρυξ Αθηνών. Λοιπόν, για ένα φυλάδιο που είχα εκδώσει, δεν μου το δομησίφισαν εφημερίδες, εξαίρετη πράξεις και παράσημα. Ζούσε η Μακαρίτησα η Κάλλας. Την εκτιμώ. Την εκτιμούσα και τότε σαν καλλιτέχνησα. Αλλά δεν μπορούσα να την εκτιμήσω όμως ως σκάνδαλο δημόσιο που είχε χωρίς δυο οικογένειες. Και τότε είχε κάπως καλύτερη ευαισθησία ο λαός. Είχε χωρίς δυο οικογένειες αυτή η κυρία. Λοιπόν, και έστειλαν τον βασιλέα τότε, τον Μακαρίτη τον Μαύρο, να την παρασημοφορήσει στη Ρώμη. Και ήλεγξα τους βασιλείς, ήλεγξα και την κυβέρνηση τότε και με έπιασαν εκεί πως κατήδεσαν τα ανθρωπάκια Ελλάδα μας που σε διοικούν. Και είπε ο πατήρ Αυγουστίνος τότε, τι θα πει ανθρωπάκια, μικρός άνθρωπος θα πει. Αλλά όσο ανεβαίνει, λέει, η τεχνική λίμνη, λοιπόν, εδώ τόσο κατεβαίνει η ηθική στην πατρίδα μας. Μπορεί, λέει, ένας παπάς να το κάνει αυτό, ένας παπαδάκος, ένας Γρηγόριος μπορεί να το κάνει αυτό από ένα τηλεοπτικό μέσο. Μιχαλόπουλος, ναι, τους απήντησε, ένας απλός παπάς. Άλλοτε έριξε ολόκληρο αυτοκράτορα στην Αγγλία. Λοιπόν, έχει σημασία η αλήθεια και όχι ποιος την υπηρετεί την αλήθεια. Ο Κλούτσος την υπηρετεί, ο Μιχαλόπουλος, ο Σωτηρόπουλος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ποιος υπηρετεί την αλήθεια σαν βίωμά του και την προσφέρει μέσα στον κόσμο αυτόν. Αυτός ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη της αληθείας, αλλά με τη δικαιοσύνη και με την αγάπη του Θεού. Τα τρία αυτά είναι ενωμένα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αγάπη από τη δικαιοσύνη και από την αλήθεια. Ούτε την αλήθεια με τη δικαιοσύνη από την αγάπη, μόνο αγάπη. Η αγάπη, αν δεν έχει αλήθεια και δικαιοσύνη, δεν είναι. Έχετε αγάπη λοιπόν, γι' αυτό ασκείτε αυτόν τον έλεγχο και πάλι σας συγχαίρω. Κύριε Σωτηρόπουλε, επαναλαμβάνω το ερώτημα και θα ήθελα να δώσετε μία περισσότερη έκθεση. Ναι. Μήπως κάνοντας δημόσια την κριτική, καταγγέλλοντας δημόσια, έρχομαι στην επιστολή του κυρίου Αυγερινόπουλου, δηλητηριάζουμε την νεολαία? Και δεύτερον, κατά την κρίση σας, είστε πόσα χρόνια θεολόγος, ιεροκήρυκας? Είμαι 35 περίπου χρόνια. 35 χρόνια. Από τη θεολογική σχολή, αλλά και από την πείρα σας, το απάβγασμα που έχετε μέσα σας, το απόσταγμα το οποίο έχετε μέσα σας, είναι υπέρ του ελέγχου? Και γιατί φτάσαμε εδώ? Γιατί φτάσαμε εδώ να έχουμε απόψε ανάγκη αυτής της συζητήσεως? Ακριβώς από αυτό την τελευταία φράση σας, γιατί φτάσαμε εδώ. Και γιατί φτάσαμε, φτάσαμε εδώ? Γιατί εξέλιπε ο έλεγχος. Δεν το είπε και ο Χρυσόστομος. Έγιναν τα άνω κάτω μέσα στην Εκκλησία, διότι εξέλιπε ο έλεγχος. Παλαιότερα, τι εννοείται, παλαιότερα, να είμαστε πραγματιστές. Ναι, ζούμε μια πραγματικότητα. Ναι, ναι. Ζούμε τη Σεραφημική Εκκλησία. Λοιπόν, εγώ έτσι λέω. Όταν... Λοιπόν, γιατί σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Εκκλησία μας, ώστε να έχουν έρθει τα άνω κάτω ή τα κάτω άνω? Ότι δεν ελέγχουν κυρίως αυτοί οι οποίοι
είναι περισσότερο υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την κατάσταση της Εκκλησίας. Και επίσης δεν ελέγχουν και άλλες προσωπικότητες μέσα από το λαό. Ενθυμούμαι όταν ήμουν φοιτητής της θεολογίας. Τότε έλεγχαν την εκκλησιαστική κατάσταση δύο κληρικοί. Ο αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης και ο αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Καλύβας. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο εάν έγραφαν ή ένα σχόλιο αν έκαναν σε ένα κήρυγμα έβρισκε μεγάλη απήχηση και τάρασε τους ενόχους. Και έλεγαν να προσέξουμε. Να προσέξουμε, μας παραλάβω Αυγουστίνος τον έλεγχο. Να προσέξουμε, μας παραλάβω Καλύβας τον έλεγχο. Κι ήσαν συμμαζεμένοι, υπελόγησαν τον έλεγχο. Αν έλεγχαν όλοι οι ιεροκήρυκες το κακό, όπως έλεγχαν οι προφήτες, όπως έλεγχαν οι Απόστολοι, όπως έλεγχαν οι πατέρες που τους τιμούμε σήμερα ως Αγίους και τα λειψανά τους ευωδιάζουν, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το κατάτημα. Ασφαλώς θα υπήρχε σύψεις, όλους τους αιώνας υπάρχει σύψεις. Αλλά δεν θα υπήρχε σε αυτή την έκταση που υπάρχει σήμερα. Τώρα πλέον έγιναν οι άνθρωποι οι σκανδαλοποίοι, δεν εννοώ φυσικά. Μην φύγετε από εκεί, να σας ρωτήσω το εξής. Ότι έγιναν ανεδέστατοι πολύ. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το έχουν βέβαια σταθεί στην αφορμή της εκπομπής που έγινε με τον κύριο Τράγκα. Ναι. Ο έλεγχος και οι καταγγελίες, οι οποίες ελέγξαν και από μένα αλλά και από κληρικούς. Στάθηκε αφορμή περισσότερο η πολεμική που έκανα εγώ τον τελευταίο καιρό και από την τηλεόραση και από την εφημερίδα Τελεύθερη Ώρα και από τους νέους ανθρώπους για τον νυν τιτουλάριο επίσκοπο τον Καρπαθάκη, τον Δαμασκηνό Καρπαθάκη, και ο οποίος παραμένει και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Η παράδοση της Εκκλησίας, η θεολογική τακτική, πέρα από την παράδοση, το κανονικό δίκαιο, επιτρέπει όταν υπάρχει μία επώνυμη καταγγελία να προχωρήσει η Ιερά Σύνοδος στην εκλογή και στη χειροτονία κληρικού, όταν εγώ βγήκα από εδώ δημόσια και κατήγγυλα και έγραψα και γράφω και σήμερα στους νέους ανθρώπους ότι ο Καρπαθάκης είχε ερωτική συνομιλία, ο Καρπαθάκης έβριζε κληρικούς, ο Καρπαθάκης χειδεολογούσε κατά κληρικών, ο Καρπαθάκης ομιλούσε κατά τη σειρά συνόδου. Δεν έπρεπε πριν ή ελεγχθούν αυτά, αν είναι πραγματικότητα, να με καλέσουν, να τα καταθέσω και μετά να προχωρήσουν στην εκλογή του? Σας ερωτώ. Κύριε Μιχαλόπουλε, εάν κάποιος στο παρελθόν, ας πούμε, φώναζε ανάξιος, όπως φωνάξανε στο Γαρίφαλο ή και σε άλλο στο Μπεκιάρι, αν θυμίστε και όλες αυτές τις καταστάσεις, θα μπορούσε να προχωρήσει η χειροτονία τους? Μετά, εσείς η τακτική σας τώρα, 40 χρόνια, 35 χρόνια θεολόγος, αλλά και όλα σας τα χρόνια, τα φοιτητικά και τα νωρίτερα χρόνια, ενθυμίστε ποτέ ή έχετε διαβάσει ή στην ιστορία της Ορθοδοξίας, στην ιστορία της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, να γίνει εκλογή Μητροπολίτου και απ' έξω να είναι τα ΜΑΤ ή παλαιότερα η αστυνομία, η χωροφύλακη, η αστυνομία πόλεων? Σας ερωτώ. Κύριε Μιχαλόπουλε, θα απαντήσω πάλι με το στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, του μεγαλυτέρου πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας, οικουμενικού διδασκάλου. Όταν λέγει προσβάλλεται το ήθος μας δημοσία, λοιπόν είμαι θα υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε την τιμή μας. Το ότι επίσης ο λαός έχει δικαίωμα να φωνάξει άξιος σημαίνει ότι έχει και δικαίωμα να φωνάξει ανάξιος, και κανονικώς πρέπει να διακόπτονται χειροτονίες, να γίνονται ανακρίσεις, να τιμωρείται και αν ο κατήγορος, ναι, το α ή β κληρικού ή υποψηφίου κληρικού αποδειχθεί συκοφάντης, να τιμωρείται ο συκοφάντης, και εάν και να παραδίδεται λευκός στην εκκλησία ο κατηγορούμενος, και αν αποδεικνύεται έλεγχος να μην χειροτογείται και να μην προάγεται. Αυτά λένε οι κανόνες, αυτά λέει και η κοινή λογική, η κοινή λογική. Στην ιστορία σας είχατε, πέρα από τα τρία περιστατικά τα οποία έχουμε, Μπεκιάρη, Γαρίφαλου
Και το τελευταίο αυτού του Καρπαδάκη, είχατε ποτέ δει να γίνεται χειροτονία με αστυνομία απ' έξω, με ΜΑΤ, μέχρι τάξη δεν είχαν φέρει. Ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς στις ημέρες μας οι νέες κατοικεροί προφητεύονται αυτά από την Αγία Γραφή, προφητεύονται από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε οι άνθρωποι των εσχάτων χαλεπών καιρών. Και χειρότερα από αυτά θα συμβούν στην Εκκλησία και θα πέσουν, λέει, και τα άστρα. Και ο διάβολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς και τα άστρα θα πέσουν. Λοιπόν, και δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, λέγει η Γραφή, οι ολίγοι πιστοί, λοιπόν, δεν πρέπει να κλονιστούν. Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα, λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εφόσον οι άνθρωποι είμαστε ατελείς, είναι φυσικό να συμβαίνουν και σκάνδαλα. Αφού είπαμε από τους 12 που εξέλεξε ο Χριστός, ο ένας αποδείχτηκε μεγάλος σκανδαλοποιός. Λοιπόν, και ουέδιου το σκάνδαλον έρχεται, αλίμονο δηλαδή σε αυτόν ο οποίος προκαλεί το σκάνδαλο, αλλά και ουέ το κόσμο από το σκανδάλον, είπε ο Χριστός. Δηλαδή αλίμονο και στον κόσμο που σκανδαλίζεται από τα σκάνδαλα. Όταν καταγγέλλονται σκάνδαλα, δεν πρέπει ο χριστιανός να σκανδαλίζεται. Να λυπείται, να θρυνεί, να προσεύχεται για τους σκανδαλοποιούς. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Αλλά όχι μήπως να σκανδαλίζεται με την έννοια να κλονίζεται η πίστη στο Χριστό. Μήπως όμως γίνεται και κακό. Και να απομακρύνεται από την Εκκλησία. Όχι. Διότι... Μήπως δηλαδή εγώ έκανα κακό καταγγέλλοντας κάποιους ότι ανάξια φοράνε το Άγιο Ράσο. Όχι, εφόσον είναι πρόσωπα τα οποία δημοσίως τέλος πάντων είναι διαβεβλημένα, λοιπόν έπρεπε να επιληφθεί η διοίκηση των υποθέσεων αυτών, των προσώπων, των περιπτώσεων, αλλά είπαμε, ζούμε στην εσχάτους καιρούς που έχουν χαλαρωθεί τα πάντα. Λοιπόν, ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο, γραφεί δε πάσα παρημέλλεται. Τι λέει το τριώδιο τώρα που αρχίζει. Λοιπόν, ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Πιστεύετε ότι ο έλεγχος μπορεί να φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα? Να σας πω, κύριε Μιχαλόπουλε, ο Θεός κατά το τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκίηλ διέταξε τον προφήτη να πάει να κηρύξει, να διαμαρτυρηθεί εντόνως και να ελέγξει τον αποστάτη λαό και τους άρχοντες. Τι του είπε ο Θεός? Σου λέγω, λέει, εκ των προτέρων ότι δεν θα φέρεις αποτέλεσμα, αλλά εσύ να ελέγξεις για να σώσεις την ψυχή σου. Είναι περιπτώσεις που έλεγχος φέρνει αποτέλεσμα, είναι περιπτώσεις που δεν φέρνει αποτέλεσμα, αλλά και σε εκείνη την περίπτωση όταν συμβαίνουν δημόσιες ανομίες, ασέβειες, παρεκκλήσεις ιδίως από το δίκαιο, από τους κανόνες της Εκκλησίας ή από την πίστη κλπ, πρέπει να ασκείται ο έλεγχος, είτε φέρει είτε δεν φέρει αποτέλεσμα. Δεν είμαστε προφήτες άλλωστε να ξέρουμε αν θα έρθει αποτέλεσμα. Και την περίπτωση που δεν φέρνει αποτέλεσμα, σώζεται αυτός ο οποίος από αγαθή συνείδηση και από πόθο για την καλυτέρευση των πραγμάτων ίσχυσε τον έλεγχο. Αυτό σώζεται. Να ένα αποτέλεσμα. Διότι βλέπω ότι αυτή η ευαισθησία και του κ. Αυγερινόπουλου, αλλά του πρωτοπρεσβύτερου κ. Αυγερινόπουλου, αλλά και κάποιον άλλον, δεν υπάρχει σε άλλα θέματα. Δηλαδή σε θέματα που τα είδαμε, ας πούμε, δεν βγήκε ο κύριος Αυγερινόπουλος να πει που φτάσαμε σήμερα να γίνονται χειροτονίες με τα μάτα απ' έξω, ή που φτάσαμε να γίνονται τα όσα γίνονται στη Λάρισα, ή που φτάσαμε να γίνονται αυτές οι αδικίες, ή που φτάσαμε να πετάγονται αποφάσεις του Συμβούλιο Επικρατείας, 33 αποφάσεις νομίζω, να πετάγονται στον Καλάτι των Αχρήστων, ή που φτάσαμε τώρα ξαφνικά να είναι ο Σεραφείμ και να κάνει τον αντιστασιακό ο Σεραφείμ, ενώ ήταν ο άνθρωπος του Ιωαννίδη, ή που φτάσαμε να δίνει τη συνέντευξη στον Τράγκα, στον κύριο Τράγκα, και να λέει, ας πούμε, ότι εγώ ρε αγκαρία κάνω που είμαι αρχιεπίσκοπος, διότι δεν νομίζω ότι δεν απάδει σε έναν αρχιεπίσκοπο να λέει αγκαρία κάνω, τι παραπεί αγκαρία κάνεις. Και δεν τους είδα όμως να έχουν και κάποια ευαισθησία στο θέμα της μασονίας, η οποία κυριαρχεί πλέον στο θέμα των χιλιαστών. Εμένα τουλάχιστον σαν εφημερίδα αλλά και σαν εδώ τηλεόραση δεν είχε ποτέ
κάποια ανακοίνωσή τους να διαβαστεί ή κάποιο αποτέλεσμα αγώνα τους. Πειράχτηκαν μόνο και μόνο όταν επίραξα το ράσο, όταν επίραξα τα συμφέροντά τους, όταν έδειξα κάποιους οι οποίοι μπορεί να είναι προϊσταμενοί τους ή να είναι και συναδελφοί τους ή για άλλους λόγους τους οποίους ξέρουν. Εσείς είδατε, πατέρα Δημήτριε, είδατε από το σύνδεσμο να υπάρχει, να σας στείλουν καμία φορά κάποια εγκύκλιο ή κάποιο άλλο χαρτί, κάποιο άλλο πρόγραμμα μάχης εναντίον της μασονίας, εναντίον των χιλιαστών? Η αλήθεια είναι ότι επειδή επηρέτησα κι εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλοτε του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ότι απεισκόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο πολλά από αυτά τα θέματα και πήραν και είχαμε πάρει πολλές σωστές θέσεις. Αλλά σήμερα να μου επιτραπεί να πω, το Συμβούλιο το οποίο ασκεί την λειτουργία της διοικήσεως και λέγεται του Ιερατικού Συνδέσμου, του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, με τη λειτουργία που ασκεί ως διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να πω ότι υπηρετεί πέρα για πέρα το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Και το εκκλησιαστικό κατεστημένο πόρο απέχει από την Εκκλησία. Κατά τη γνώμη σας, εφόσον υπηρετήσατε εκεί, δεν έπρεπε να είναι καταδικαστικοί να καταδικάσουν αυτά που λέμε εμείς, που καταγγείλαμε εμείς, αφού δεν τους αρέσουν? Δεν έπρεπε όμως να καταδικάσουν ή να ανησυχήσουν, διότι φτάσαμε σήμερα να γίνονται χειροτονίες με τα ΜΑΤ απ' έξω, με δημιουργίες ΜΑΤ? Ή δεν έπρεπε να ανησυχήσουν? Γιατί δεν ήρθανε να έρθει ο πατέρας Αυγερινόπουλος και να μου πει εδώ πέρα ότι για κάτσε κάτω, Μιχαλόπουλε, εδώ λες για έναν τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, ο οποίος το λες ότι έχει ερωτικές συνομιλίες, ή λες ότι βρίζει δεσποτάδες με ακατανόμαστες φράσεις, ή λες ότι ο Καρπαθάκης λέει για δεσποτάδες ότι είναι κίνεδοι, ό,τι τα λέει μέσα στις συνομιλίες που έχει. Μάλιστα. Για φέρτα εδώ, γιατί εμείς ανησυχούμε να έχουμε τέτοιους δεσποτάδες. Ή να αντιδράσουν οι ίδιοι, ας πούμε. Γιατί αυτή η ευαισθησία μόνο ως προς το ένα σκέλος στις καταγγελίες κάποιων απατεώνων κληρικών, δυστυχώς, ή κινέδων μόνο? Δυστυχώς, αδελφέ Γρηγόρη Μιχαλόπουλε. Και με τις φράσεις υπονοούμενα ποιοι κρύβονται από πίσω μας. Εμείς δεν έχουμε μάθει να κρύβεται κανείς από πίσω μας. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε, τα λέμε. Και αν είχαμε κάποια συμφέροντα, δεν τα λέγαμε, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέροντα από κάποιες καταστάσεις και βγαίνουν και τις λένε τις καταστάσεις, ομολογούν, σιωπαίνουν. Τις θάβουν τις καταστάσεις αυτοί που έχουν συμφέροντα. Δεν αγαπούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Παλαιότερα, αν μας ακούει ο Μακαριότατος, τον επισκέφθηκα ιδιαιτέρως και του είχα πει για το θέμα των 12. Εάν οίκω η φωνή του Θεού, όχι φωνή ενός αμαρτωλού κληρικού, φωνή Θεού ήταν, που το είπα, τακτοποιήστε το θέμα, φορέστε ομοφόριο, επιζούσαν οι 11, φορέστε επιτραχύλιο και ομοφόριο, Μακαριότατε, και μεταβείτε στον τάφο του μακαριστού Νικολάου του Χαλκίδος, ρίξτε ένα τρισάγιο, κάντε ένα τρισάγιο εκεί, επανέλθετε στο γραφείο σας, ζητήστε τους 11, ζητήστε στη γνώμη, διότι η εκκλησιαστική διοίκηση τους αδίκησε, τους 11 αυτούς ασπίλους καθόλου ιεράρχας, και τακτοποιήστε τους, ρωτήστε τους σε τι διακονία θέλω να κάνω. Δεν μου είπε, δεν μου είκοσε. Λοιπόν, για δεύτερη φορά στην κηδεία του μακαριστού, του παιδιού του, του αδελφού μου, του Νικολάου Αυγερινοπούλου, που είχα πάει και εγώ, ο αμαρτωλός, ήταν εκεί παρόν και ο θύρας. Και του είπα, Μακαριότατη, μέσα στο ιερό, απλώστε λίγο τα φτερά σας για τους 3 τώρα, να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό, διότι μια λέξη να πει. Τακτοποιήθηκε το θέμα εκκλησιαστικός, μάλλον 2 λέξεις. Τακτοποιήθηκε το θέμα εκκλησιαστικός, 4 λέξεις. Λοιπόν, τέλειωσε το θέμα και μου λέει να βάλω μυαλό. Τα λέω τώρα, Μακαριότατε, αν με ακούτε και θέλετε να με καλέσετε σε απολογία, να έχω και άλλη περιπέτεια, θα μπω και σε αυτή τη νέα περιπέτεια, διότι υπηρετώ και ζω την αλήθεια και δεν θα πάψω μέχρι να πεθάνω να λέω την αλήθεια. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που ζητώ αυτές τις μέρες να έρθω κοντά σου να σου πω την αλήθεια. Που δεν στη λένε την αλήθεια αυτοί που σας εκμεταλλεύονται και νέμονται την εξουσία την αρχιεπισκοπική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και αν θέλετε να με καλέσετε,
Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, σας το λέω από εδώ πέρα. Μετανοήσατε μακαριότατε. Αγκαλιάστε τους τρεις ιεράρχες και αγκαλιάστε όλη την ιεραρχία και όλο το λαό. Κάντε θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό, τακτοποιήστε το εκκλησιαστικό θέμα και είναι συνεχεία να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα της πατρίδας μας, διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο για θρόνος. Είναι ιδίως να υπηρετεί την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή τη δήλωση, πατέρα Δημήτρη, βλέπω ότι θα κηθείτε οπωσδήποτε σε απολογία. Αν τολμούν, ας με καλέσουν σε απολογία. Εγώ το βλέπω πάντως, ε. Εγώ το βλέπω και δεν... Αν τολμούν, ας με καλέσουν. Δεν θα είμαι όμως... Θα γεμίσει Αγία Φιλοθέης, η οδός Αγίου Φιλοθέης, από στοιχεία τα οποία, λοιπόν, είναι η θέση να γκρεμίσουν όχι αρχιεπίσκοπο, αλλά αρχιεπισκόπους και πατριάρχες. Κύριε Σωτηρόπουλε. Κύριε Μιχαλόπουλε, είπαμε ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και θα γίνουν περισσότερο δυσάρεστα, αλλά να μην απογοητευτούμε. Να θεωρήσουμε τη σημερινή ο έλεγχος άλλωστε κατάσταση. Έχει και είναι και μια μορφή αισιοδοξίας. Κάνω έλεγχο και κάνω επέμβαση γιατί θέλω να σώσω τον ασθενή. Ακριβώς. Θέλω ακριβώς. Να προχωρήσω. Όχι ότι εμείς είμαστε, όπως πολύ σωστά το είπε και ο πατέρας Δημήτριος, ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι, ούτε όχι, κατακρίνουμε. Και των Ανατολών είμαστε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αν ένας Παύλος διεκδικεί τα έσχετα των Αμαρτωλών, πολλό δε μάλλον εμείς. Το πρωτείο λοιπόν, και τα Αμαρτωλών. Των Αμαρτωλών είμαστε, τα πρωτεία έχουμε. Αλλά πονούμε για την Αγία μας Εκκλησία, γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε και αυτή τη θέση. Και αγαπούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτά τα σκάνδαλα και υποφέρει η Εκκλησία στον ανθρώπινο χαρακτήρα και μερικοί μας λένε «Να τι είστε, μα δεν είναι αυτή η Εκκλησία». Η Εκκλησία είναι η χάρις που καθαρίζει τη βρωμιά τη δική μου, τη δική σας, αυτών που μας ακούν αυτή τη στιγμή κλπ. Και μας οδηγεί στον ουρανό. Αυτή είναι η Εκκλησία, είναι η χάρις. Αλλά ο ανθρώπινος χαρακτήρας πάσχει σήμερα. Και να πούμε δεν πάσχει. Τι να πούμε πάτερ Αυγερινόπουλο αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Δεν πάσχει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Θα θέλατε αν ο πατέρας Αυγερινόπουλος ήθελε να έρθει εδώ στην εκπομπή, να βγαίναμε όλοι μαζί, να είναι και ο πατέρας Αυγερινόπουλος. Ευχαρίστως, με πολύ αγάπη και αντίληψη. Σεβασμό προς το πρόσωπό του. Τον αγαπώ πολύ. Ευχαρίστως. Εσείς πατέρα, γιατί όχι κύριε Μιχαλόπουλε. Εμείς πιστέψετε, διατιθέμεθα και απέναντι των εχθρών μας με αγάπη και αισθανόμαστε σαν μικρά παιδιά. Έτσι είναι στα ζητήματα της θρησκείας μας. Λοιπόν, οι χριστιανοί αισθάνονται σαν μικρά παιδιά. Δεν έχουν κακία. Εσείς είστε δίπλα εις τον... Δεν έχουμε κακία απέναντι των ανθρώπων. Αυτά βέβαια που είπαμε είναι θλιβερά πράγματα. Εσείς είστε δίπλα στον πατέρα Αυγουστίνο, έτσι. Είμαι ένας από τους θεολόγους, ναι, θεολόγους που ανήκω, ναι, στην αδελφότητα και ξέρω ότι είστε... την Ιεραποστολική, ωραία, και του πατρός Αυγουστίνου. Είστε όπως έλεγε και ο ίδιος Ιωάννης, ο μαθητής των Ιγάπα ο Ιησούς. Σας αγαπάει ιδιαίτερα. Δεν είμαι άξιος της αγάπης. Ωραία. Ούτε του πατρός Αυγουστίνου, ούτε των ανθρώπων, γενικότερα ούτε του Θεού. Είμαι ανάξια της αγάπης και του Θεού και των ανθρώπων, αλλά διότι έχουμε μια πίστη. Ο Μητροπολίτης. Και συνείδηση και συνέστηση της καταστασεώς μας, λοιπόν, πιστεύω ότι ο Θεός μας ελεεί να κάνουμε κι εμείς κάποιο έργο μέσα στην Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καδιώτης, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, ποια έχει εκφράσει κατά καιρούς θέση, ξέρουμε ότι έχει κάνει έλεγχο σε πολιτικά πρόσωπα και σε κληρικούς. Οι θέσεις του είναι να λέγονται όλα αυτά, να λέγονται... Η εξής είναι η θέση του πατρός Αυγουστίνου, η οποία είναι και θέση της γραφής. Εάν είναι αμαρτήματα μυστικά, να μην τα φέρουμε στην επιφάνεια. Τι εννοείται, σκανδαλισμός. Τι εννοείται, κύριε Σκανδαλισμός. Ας πούμε ένας παπάς έπεσε σε μια σαρκική αμαρτία σοβαρή, αλλά δεν έχει διαδοθεί, δεν είναι γνωστή στο ευρύτερο περιβάλλον. Την ξέρει εκείνος, την ξέρουν 2-3 πρόσωπα ας πούμε κλπ. Λοιπόν, εάν είναι τέτοιο αμάρτημα μυστικό, δεν θα το φέρουμε στην επιφάνεια. Να μην γίνουμε χαμίτες όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, σαν το Χαμ που είδε τη γύμνωση του πατρός του και κατεκρίθη από το Θεό. Λοιπόν, αλλά όταν πρόκειται για δημόσια σκάνδαλα, ιδίως για αμαρτήματα λέει ο Φλωρίνης άνω του ομφαλού, παραβάσεις ιερών κανόνων, εκτροπή από τις γραμμές της πίστης της Ορθοδοξίας,
τότε θα δίνουμε τη μάχη με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Να μην είμαστε εκπωματιστέ βόθρων, έγραψε κάποτε μια σπίθα, όχι εκπωματιστέ βόθρων, να ανοίγουμε το βόθρο και να πληρούνται ο κόσμος της θεσμίας, όταν πρόκειται, είπαμε, για ένα αμάρτημα μυστικό άγνωστο. Αλλά όταν πρόκειται για δημόσια σκάνδαλα, ηθικής φύσεως, κανονικής φύσεως, σε ζητήματα πίστεως κλπ, εκεί θα πολεμάμε. Θα πολεμάμε. Και ο έλεγχος, όταν γίνεται, στοιχίζει σε αυτόν που ελέγχεται. Ένας που έχει συνείδηση και βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ελέγξει, πονεί εσωτερικώς και ξέρω ότι μπορεί να έχει συνέπειες. Όλους τους προφήτες θανάτωσαν οι Ιουδαίοι διότι ασκούσαν έλεγχο κλπ. Και τον Χριστό που είχε σε έλεγχο και ύψωσε φραγγέλιο κλπ. Τον σταύρωσαν. Τον Χριστό τον σταύρωσαν στην Γαλιλαία που έλεγε κοιτάξτε τα γριολούλουδα και κοιτάξτε τα πεντινά του ουρανού. Τον σταύρωσαν στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, που είπε ότι σήκωσε Ευαγγέλιο και είπε κάνατε τον οίκο του πατρός μου, οίκο εμπορίου. Στοιχίζει ο έλεγχος, δεν είναι ένα ευχάριστο πράγμα. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα ο έλεγχος. Ήθελα όμως να πω, κύριε Μιχαλόπουλε, να μην απογοητευτούμε από την κατάσταση. Όχι, εγώ θέλω να σας, πριν φτάσετε εκεί, στο τελικό συμπέρασμα, θέλω να σας πω το εξής. Δεν πιστεύετε ότι, λέμε ας πούμε, άνθρωποι είναι και κληρικοί. Δεν πιστεύετε ότι πλέον αυτός που θέλει να πάει να γίνει κληρικός, αυτός που θέλει να φορέσει το ράσο, πρέπει να είναι καθαρός. Όχι, πέρα από αυτό. Εάν νιώθει αδύναμος, καλύτερα να το πετάξει. Να μην γίνει. Καλύτερα να το βγάλει, καλύτερα να μην γίνει, έτσι. Ναι. Δεν τον υποχρεώνει κανείς να πάει να γίνει παπάς. Δεν είναι στρατιωτική ιδέα. Ξέρω κληρικό, ο οποίος ανήκει στον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πολύ μορφωμένος. Προετών, εκεί μύθι τώρα, προετών. Λοιπόν, σύνειδε αυτό αμάρτημα. Ήρθε στη συνείδηση, στη συνέστηση κάποιου σοβαρού σαρκικού αμαρτήματος που είχε κάνει. Κρέμασε το πετραχύλι του και πήγε στο Άγιον Όρος σε ένα μοναστήρι και έζησε αυστηρή ασκητική ζωή. Κάτω κοιμόταν, μαξιλάρια έβαζε μια πέτρα. Όταν κοιμήθη, ευωδίαζε το λειψανό του. Δεν είναι παραμύθι, αυτό είναι γεγονός. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα αυτού του Αγίου ανθρώπου. Μες. Είναι από τα σπανιότατα παραδείγματα στις ημέρες μας κληρικού που ήλθε σε συνείδηση της αμαρτωλότητός του και σου λέει δεν είμαι για κληρικός. Για παράδεισο είναι, για κληρικός δεν είναι όποιος πέφτει σε τέτοια αμαρτήματα. Λοιπόν, κρέμασε τον πετραχύλι του, πήγε, εμόνασε, έκανε αυστηρή άσκηση και είναι άγιος της Εκκλησίας. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω την αντίληψη, ας πούμε, την αντίληψη κάποιων που λένε, ας πούμε, ότι ωραία, έχει δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε, να σκανδαλίζει. Δεν υπάρχει όμως το δικαίωμα σε κάποιους να λένε και τα σκανδαλά του. Αυτή είναι η λογική η οποία είναι χωρίς. Δηλαδή, το να αμαρτάνει κανείς δεν είναι τίποτε. Το να πεις ότι αμάρτησε αυτό είναι σοβαρό. Είναι σαν να πούμε. Το να κλέβει κανείς δεν είναι τίποτε. Το να πεις ότι έκλεψε αυτός, αυτό είναι σοβαρό. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μας πειράζουν τα πράγματα, μας πειράζουν οι λέξεις. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε τελειώνοντας από την πλευρά σας, κύριε Μιχαλόπουλε, ως επίλογο θέλω, πάνω στην άποψή, στο ερώτημα και σε όλη τη συζήτηση που κάνατε. Στους αγαπητούς εδώ τηλεθεατάς, γιατί το κανάλι αυτό το παρακολουθεί ο θρησκευτικός κόσμος. Πολλοί χριστιανοί μου λένε, εμείς παρακολουθούμε το τηλετώρα. Το βρίσκομαι ως το ευπρεπέστερο κανάλι με τα περισσότερα θρησκευτικά, επιστημονικά και εθνικά προγράμματα. Λοιπόν, στους αγαπητούς τηλεθεατάς, θα ήθελα να πω εν κατακλείδη να μην σκανδαλιζόμαστε από τα σκάνδαλα. Για τα σκάνδαλα να λυπούμαστε, να πενθούμε, να θρηνούμε, να προσευχόμεθα για να δώσει ο Θεός καλύτερη κατάσταση, αλλά να μην κλονιζόμεθα στην πίστη και απομακρυνόμεθα από τον Χριστό και από την Εκκλησία. Δεν φταίει τίποτε ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι φταίμε. Οι άνθρωποι έχουν με τις αδυναμίες και οι άνθρωποι δείχνουμε ασυνέπεια στη ζωή μας και οι άνθρωποι κάνουμε τα σκάνδαλα. Ο Χριστός δεν κάνει κανένα σκάνδαλο. Θα είχαμε δικαίωμα να σκανδαλιστούμε να βλέπουμε τον Χριστό να αμαρτήσει. Αλλά ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να αμαρτήσει. Η Εκκλησία μας είναι σαν ένα μεγάλο πνευματικό σούπερ μάρκετ. Όταν θέλουμε να θρέψουμε τη σάρκα, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε
έστω και αν είναι ηθικός, έστω και αν είναι ανήθικος ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έτσι είναι και η Εκκλησία. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία πολλοί άξιοι κληρικοί ακόμη. Εγώ γνώρισα και αγίους, χαρισματούχους και θαυματουργούς. Ομιλώ εν κυριολεξία. Ακόμη είναι η κατάσταση αρκετά καλή. Βέβαια οι σκανδαλοποιοί κάνουν μεγάλη εντύπωση και εφιστά ο κόσμος την προσοχή του πάνω στους σκανδαλοποιούς και δεν εφιστά την προσοχή του επάνω στους τιμίους κληρικούς. Ξέρω ένα πλήθος τιμίων κληρικών στην Ελλάδα και Αγίων, επαναλαμβάνω, να μην βλέπουμε μόνο τη θλιβερά πλευρά του ιερατείου, να βλέπουμε και την ευχάριστη πλευρά. Θα πολεμούμε τους σκανδαλοποιούς, θα επαινούμε τους καλούς και τους αξίους κληρικούς και θα προσευχόμεθα ο Θεός να δώσει μια καλύτερη κατάσταση. Άλλωστε οι κληρικοί από εμάς, από το λαό προέρχονται. Υπάρχει μια μερίδα λαού εκλεκτού, υπάρχει μια μερίδα εκλεκτών κληρικών. Ο πολλής λαός είναι κοσμικός, αδιάφορος για τα πνευματικά, ηλιστικά σκέπτεται, ηλιστικά ζει, άσωτα ζει κλπ. Μοραλιστικά ζει και είναι φυσικό μέσα από αυτό το λαό να βγαίνουν και σκανδαλοποιοί. Λοιπόν, δεν έχουν θέση κανονικό στην Εκκλησία, γι' αυτό γίνεται ο έλεγχος, γι' αυτό γίνεται η πολεμική. Αλλά δεν θα μας βγάλουν σκανδαλοποιοί έξω από την Εκκλησία. Θα προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε τους σκανδαλοποιούς έξω από την Εκκλησία, να μην βγούμε εμείς και πούμε σκανδαλιζόμαστε και ψυχρενόμεθα και φεύγουμε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σούπερ μάρκετ του Θεού. Εάν φύγουμε από την Εκκλησία, θα χαθούμε και εμείς. Μέσα στην Εκκλησία να αγωνιζόμεθα με την προσευχή, με το λόγο, με τον αγώνα, με τον έλεγχο, με κάθε καλό τρόπο, με αγαθή συνείδηση και με πόθο διορθώσεως της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευλογία του Θεού, ο οποίος αγιάζει τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του. Ευχαριστώ. Πατέρα Δημήτρη, τελειώνοντας, θα ήθελα την τελική άποψή σας πάνω στο θέμα. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ προς τους τελεθετάς και εγώ όπως ο αδερφός Νικόλος Τερόπλος αυτή τη στιγμή και να τους παρακαλέσω με μετάνοια, με ταπείνωση και με προσευχή που από την Κυριακή αρχίζει το Τριώδιο, που αυτή την τριάδα των αρετών μας την προσφέρει το Άγιο Τριώδιο. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν άλλο Τριώδιο και λέγονται και χριστιανοί, αλλά εμείς με τη χάρη του Θεού έχουμε αυτό υπόψη μας, τη μετάνοια, την ταπείνωση, την προσευχή. Να παρακαλέσουν τον Κύριο, τον λυτρωτή μας, τον αρχηγόν της Αγίας μας Εκκλησίας, τον ιδρυτή της Αγίας μας Εκκλησίας, ο οποίος εκείνος πονάει περισσότερο από εμάς και εκείνος κατευθύνει την Εκκλησία του με τη χάρη. Να δώσει νέους κληρικούς. Αυτό που προϋπόθηκε. Έξω κλήρος, νέος κλήρος. Και συγκινούμε όταν έρχονται οι μητέρες να συναντήσουν. Και αν είναι αγόρια της λέω, εάν μεγαλώσει αυτό το παιδί και θυλήσει με τη θέλησή του να γίνει κληρικός, θα το δώσετε? Ναι. Και αν μεν έρχονται κορίτσια, τους λέει, αν μεγαλώσει το κορίτσι αυτό και θέλει με τη θέλησή του να γίνει πρεσβυτέρα, να πάρει ένα μέλλοντα κληρικό, θα το δώσετε ασφαλώς? Και αν υπάρχει ακροατήριο, τους καλώ να χειροκροτήσουμε. Έχει πόθο ο λαός. Θέλει ο λαός να εξηγιανθεί η Εκκλησία του από τα στελέχη του. Λοιπόν, ας επιστρατευτεί, ιδίως τώρα που μπαίνουμε στο Τριώδιο, στην προσευχή, στη μετάνοια, στην ταπείνωση, στον αυτοέλεγχο και στην αυτοκριτική. Δηλαδή μήπως στέκει αυτό σαν οικογένεια και δεν πάμε τώρα σαν ευρύτερη οικογένεια καλά? Διότι η οικογένεια σχεδόν διαλύθη. Πώς να έχουμε καλό κληρικό, πώς να έχουμε καλό εκπαιδευτικό, πώς να έχουμε καλό δημοσιογράφο, πώς να έχουμε καλό κυβερνήτη, πώς να έχουμε καλό, λοιπόν, άνθρωπο μέσα στις δημόσιες σχέσεις μας, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να πούμε δόξα σε ο Θεός. Οι βάσεις του κακού, όπως μου είπε κάποιος αξιωματικός κάποτε επί δικτακτορίας που είχα και τότε τις περιπέτειές μου, μου λέει, πατέρα μου, είναι η οικογένεια οι βάσεις. Ήλεγξες αυτή τη στιγμή προλίγο τους κληρικούς. Από πού βγήκαν οι κληρικοί? Δεν βγαίνουν από την οικογένεια. Λοιπόν, η βάση είναι εκεί. Και με έφερε ένα παράδειγμα όταν ήταν στη σχολή των Ευελπίδων στο τέταρτο έτος, πήρε το βαλιτσάκι του Σαββατοκύριακο να πάει στο σπίτι. Κατεβαίνοντας στη σκάλα κάτω, είδε τους γονείς του με τις βαλίτσες στα χέρια. Πού πάτε, λέει, εκδρομή πάτε?
Όχι, χωρίσαμε. Και με ποιον θα έρθεις εσύ, αγόρι μου? Εκείνη την μέρα, εκείνη την ώρα, λέει, με έσφαξε δίκοπο μαχαίρι την καρδιά. Με σκίσατε την καρδιά μου, λέει. Με κανένα σας δεν είμαι, λέει. Εγώ είμαι κομπλεξικός, λέει, μέχρι αυτή τη στιγμή που είκοσα αυτά τα λόγια που είπες, λέει, και μπήκα μέσα. Και αφού εξομολογήθηκε με το είπε αυτό το πράγμα, σε ρωτήσω τώρα, λέει, από πού έπεσες εσύ, πάτερ μου, από τον ουρανό, λέει, είσαι φύτρος η γη? Από γονείς. Λοιπόν, ό,τι είναι οι γονείς, είμαστε. Γι' αυτό να αναλάβει και ο λαός την ευθύνη του, κύριε Μιχαλόπουλε. Αυτή τη στιγμή να βρισκόμεθα σε αυτά τα χάλια, φταίει η οικογένεια, φταίει ο λαός. Όχι όλες οι οικογένειες, όχι όλος ο λαός. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατά συντριπτική πλειοψηφία. Συνεπώς, είμαστε με τη χάρη του Θεού στη διάθεση της εκκλησίας, της στρατευωμένης εκκλησίας, όχι της εκκλησίας του εκκλησιαστικού κατεστημένου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλά της εκκλησίας της χάριτος του Χριστού. Και θα δώσουμε τη μάχη, θα συνεχίσουμε τη μάχη. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, σας το λέγω. Υπάρχουν πολλοί θεολόγοι, υπάρχουν πολλοί κληρικοί ακόμα μέσα που στέκονται υψηλά. Λοιπόν, που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη. Ας μας επιτραπεί αυτό να το πούμε. Μακαριότατε, σε κάνουμε έκκληση από εδώ. Γαλήνευσε την εκκλησία. Με τέσσερις λέξεις μπορείς να την γαλήνευσεις. Να σωθείς κι εσύ, να σωθεί και το Χριστοπώνυμο πλήρωμα που βρίσκεις αυτή την κατάσταση. Και να πάρεις ρομφαία μετά να καθαρίσεις όλους τους κινέδους, όλους τους επιβήτωρας οι οποίοι μαστίζουν την εκκλησία μας σήμερα και την έχουμε κατασκανδαλίσει. Οπότε η εκκλησία τότε θα δει μέρες δόξης και ασφαλώς η ιστορία τότε θα γράψει με μεγάλα γράμματα για τον Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπο εξάρτηση και εξωανήρων, διότι έδωσε τον εαυτό του για την εκκλησία και για το έθνος. Εάν όμως συνεχίσετε αυτή τη στιγμή να δίνετε την εξουσία, να την έμονται μερικά πρόσωπα τα οποία ίσως αύριο να μας καλέσουν σε απολογία, και είμαστε έτοιμοι να απολογηθούμε, είμαστε έτοιμοι να υποστούμε οτιδήποτε μακαριότητα για την εκκλησία του Χριστού. Αλλά σας παρακαλούμε και πάλι, σας οικετεύουμε, ναι, από την τηλεόραση αυτή που υπηρετεί τον Χριστό. Μη θελήσετε άλλο να συνεχίσετε το κακό αυτό. Ο Θεός με μια δοκιμασία που επέτρεψε να έχετε αυτή τη στιγμή σας καλεί σε μετάνοια. Και εσάς, γιατί δεν έχετε εσείς ανάγκη μετανοίας? Μόνο εμείς έχουμε ανάγκη μετανοίας. Λοιπόν, και εσείς έχετε ανάγκη μετανοίας. Και ασφαλώς το σκάφος της Εκκλησίας μετά θα δει μέρες δόξης και θα προετοιμαστούμε ίσως από κάποια δοκιμασία λόγω των αματιών μας που με διεμήνησε ο μακαριστός Παΐσιος. Ναι, από κάποια δικαιομασία που θα διέρθουμε από τον μουσουλμανικό λαό ή τους μουσουλμανικούς λαούς. Λοιπόν, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί δεν θα πάμε να διεκδικήσουμε κάποια εξουσία. Θα πάμε να ενώσουμε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό που λέει το Ρών Ευαγγέλιον. Γιατί προόριστε η Ελλάδα μας να γίνει η επικεφαλής της ενότητος, ναι, της πραγματικής δημοκρατίας, της πραγματικής δικαιοσύνης προς όλους τους λαούς, και τότε θα γίνουμε μία πίμνη με ένα ποιμένα τον Κύριό μας. Συντελέστε παρακαλώ μακαριότατε και εσείς και η Αγία Κερά Σύνοδος, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι κίνδυνοι, ας μετανοήσουν οι επιβήτρες από την Εκκλησία, να ζητήσουν έλεος από την Εκκλησία και να πάνε κάπου να κλάψουν τα αμαρτήματά τους. Σας ευχαριστώ και να με συγχωρείτε για το ύφος σας, για το ύφος μου, αδερφέ Γρηγόρη. Εντάξει. Και ο λαός που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ή οποιοσδήποτε, να με συγχωρεί και εκείνος για το ύφος, για το ύφος μου. Φίλοι και φίλες, άλλη μια αφύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Απόψε το θέμα ήταν εάν έχουμε δικαίωμα εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι λαϊκοί, να καταγγέλουμε δημοσίως σκάνδαλα ή να καταγγέλουμε δημοσίως εκείνους που ατιμάζουν, που λερώνουν το ράσο. Κοντά μας ήταν δύο στελέχη της Ορθοδοξίας, ένας κληρικός, ο πατέρας Δημήτριος Κλούτσος, και ένας γνωστότατος θεολόγος, ο οποίος διακονεύει 35 χρόνια το λόγο του Χριστού, ο κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Ακούσατε τις απόψεις τους, ακούσατε τις θέσεις τους μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους Ιερούς Κανόνες, μέσα από την Παράδοση, μέσα από όλη τη χριστιανική πορεία και μέσα από την πορεία της Ορθοδοξίας.
Ακούσατε τη φωνή του πονεμένου παπά, του παπά ο οποίος γνωρίζω από πολύ παλιά την πορεία του πατέρα Δημήτρη Κλούτσου. Ακούσατε τη φωνή του μέσα από μια πορεία με πολλά γρατζουνίσματα, με όλες τις καταστάσεις, γιατί θέλησε να είναι από την όχθη του ελέγχου, θέλησε να μην συμβαστεί, θέλησε να μην είναι δεσποτικός, θέλησε να μην είναι μητροπολιτικός. Θέλησε να μείνει ο απλός παπάς, αλλά με το δικαίωμα του λόγου. Και ακούσατε αυτή την πονεμένη φωνή, ένα ρήμα που ήχησε εδώ παράξενα μέσα στο στούντιο. Ήτανε η έκκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έχει μια περιπέτεια υγείας γνωστή. Στον Αρχιεπίσκοπο τον κύριο Σεραφείμ, όπου το ρήμα ήταν «Γαλήνεψε μακαριότατε», «Γαλήνεψε μακαριότατε την Ορθοδοξία», «Γαλήνεψε την Εκκλησία». Ελπίζουμε, αν δεν μας ακούει ο Αρχιεπίσκοπος, που πάντα μας ακούει, κάποιοι θα του μεταφέρουν τα λόγια όπως ακριβώς υπόθηκαν του πατέρα Δημήτριου. Και αυτό το ρήμα το γαλήνεψε να τον προβληματίσει σε μια εποχή, σε μια τραγική εποχή, όπου η Ορθοδοξία παίζει και θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά που η Ορθοδοξία, η δική μας η Ορθοδοξία, εδώ που έχει κέντρο την Αθήνα και μόνο την Αθήνα, μπορεί να παίξει τον πρώτο ρόλο στο πανορθόδοξο τόξο που αρχίζει από εδώ και τελειώνει στη Μόσχα και ξανά και τελειώνει πάλι εδώ. Ας δει ο μακαριότατος την ανάγκη της καθάρσεως, όχι σαν καταγγελίες κάποιων δημοσιογράφων ή κάποιου δημοσιογράφου, ας δει τις καταγγελίες ως μια προσπάθεια καθάρσεως και εξαγνισμού και τιμής για το Άγιο το Ράσο. Ήρθε η εποχή όπου η Ορθοδοξία, είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, πρέπει να επιστρέψει στις κατακόμβες. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, μόνο έτσι μπορεί να δώσει το έργο που πρέπει να δώσει, μόνο έτσι θα σταματήσει η κριτική. Και ήρθε η στιγμή αυτοί που φοράνε το Άγιο Ράσο, το τιμημένο Ράσο, το Ράσο που κάποτε λερωνότανε σε χωράφια και σε αυρούς, που κάποτε λερωνότανε σε δουλειές που έκανε ο παπάς, γιατί ήταν πραγματικός παπάς, αλλά και νοικοκύρης παπάς και οικογενειάρχης παπάς. Το Ράσο αυτό που λερωνότανε τότε έτσι και σήμερα λερώνεται από ανομίες και βαριά αμαρτήματα, ήρθε ο καιρός να ξεκαθαριστεί το πράγμα. Και το πράγμα ξεκαθαρίζεται απάνω στο χειρουργικό τραπέζι με το νηστέρι, και το νηστέρι πρέπει να κάνει βαθιά την τομή και να πετάξει όλο μα όλο το καρκίνωμα, εάν θέλουμε να πούμε ότι ο χειρουργός έκανε σωστά τη δουλειά του, ότι ο χειρουργός ήταν σωστός, ότι ο χειρουργός θα έχει αύριο ένα σωστό αποτέλεσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία, σεβόμεθα την Εκκλησία, θέλουμε την Εκκλησία μεγάλη, όπως και πράγματι είναι, αλλά θέλουμε και το Άγιο Ράσο να κυματίζει περήφανο, γαλήνιο και πάνω απ' όλα όπως το γνωρίσαμε, βαμμένο με αίμα θυσίας και βαμμένο και βαπτισμένο μέσα στα νάματα της αληθινής Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Φίλοι και φίλες, η τηλεόραση, η τηλετόρα είναι ανοιχτή. Εδώ μπορεί να έρθει και ο πατέρας Ευγερινόπουλος, εδώ μπορεί να έρθει και ο οποιοσδήποτε άλλος θεολόγος ή κοσμικός, εδώ μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε πολίτης του τόπου ή οποιοσδήποτε κληρικός να πει την απόψη του, να πει τις θέσεις του, να κουβεντιάσει μαζί μας. Μέχρι τότε, γεια σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βλέπετε που χαμογελάω, διότι μου είπανε τώρα, πολύ χαρούμενος σε βλέπουμε σήμερα. Λέω, προσπαθώ να είμαι χαρούμενος για να μην εξοργιστώ. Είχα υποσχεθεί την περασμένη φορά ότι θα συνεχίσουμε σήμερα με το θέμα των φαρμάκων.